ερχόμαστε και φέρνουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας που μας το είχε ζητήσει η ΓΕΣΕ, οι εργαζόμενοι δηλαδή ουσιαστικά. Πώς θα λειτουργεί αυτή η αλήθεια? Η οποία είναι μια εγγύηση για το ότι τηρούνται τα ωράρια και τηρούνται οι υπερορίες και τηρούνται οι συμβάσεις και πληρώνονται κανονικά εργαζόμενοι. Θα χτυπάμε κάρτα, κύριε Υπουργέ. Θα μπαίνουμε σε μια πλατφόρμα. Ανάλογα με τη δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι το να μπαίνει σε μια τράπεζα δεν είναι το ίδιο με το να ξεκινάει να δουλεύει σε ένα δημόσιο έργο στο δρόμο, ας πούμε. Έτσι, δεν έχει πόρτα. Σε ένα εργοστάσιο, σε ένα σούπερ μάρκετ. Θα συνεργαστούμε με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ανάλογα με τη φύση της δουλειάς θα προβλεφθεί ότι μπορεί να είναι μια κάρτα που τη δείχνει στην πόρτα και ανοίγει πόρτα και ταυτοχρόνως δηλώνεις ότι μπήκες. Έτσι γίνεται στις τράπεζες τώρα, γίνεται ήδη. Ή μπορεί να είναι το τάμπλετ σου ή μπορεί να είναι το κινητό σου. Πότε θα ξεκινήσει, Υπουργέ? Υπάρχουν και διαδικασίες για εντοπισμό και λες είμαι εδώ, ας πούμε, στην τάδε γειτονιά, είμαι στο Παγκράτη, είμαι στην Κυψέλη, δουλεύω εδώ για το έργα του ΟΤΕ, ας πούμε, ξεκίνησα τώρα και έφυγα τότε.